Θλιβερά επεισόδια σημάδεψαν τον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα της Super League. Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από εγκληματική οργάνωση, αναφέρει σε σκληρή ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επεισόδια. Εκρήξεις. Δακρυγόνα. Ποδοσφαιριστές του Βόλου και του Ολυμπιακού να τρέχουν να ξεφύγουν από την αποκνητική ατμόσφαιρα. Και γκρίνια για το πολεμικό σκηνικό και τη διαιτησία στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκληρή ανακοίνωση και καταγγελίες από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Το ελληνικό ποδόσφαιρο διοικείται από μια εγκληματική οργάνωση. Μια ομάδα ανθρώπων που λειτουργεί στα πρότυπα της μαφίας και έχει μοναδικό σκοπό να εξοντώσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός εξαπέλυσε πειρά προς πάσα κατεύθυνση. Το κράτος και οι δικαστικές αρχές που στο παρελθόν είχαν δείξει ιδιαίτερο ζήλο για την υποτιθέμενη κάθαρση του ποδοσφαίρου, διατάζοντας ακόμα και την παρακολούθηση των τηλεφώνων των μισών παραγόντων, σήμερα αδιαφορεί πλήρως, δηλώνοντας ευθέως ότι δεν ασχολείται και έχοντας αφήσει το ποδόσφαιρο στη μαύρη μοίρα που το έβαλε η μαφία και το παρακράτος. Με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τονίζει ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει τους νόμους. Δεν πρόκειται από τη μια εβδομάδα στην άλλη, από το ένα παιχνίδι στο άλλο ή από τη μία επιχείρηση εκένωσης ή ελέγχου στην επόμενη να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα. Έχουμε καθήκον συνεχώς να τρέχουμε όλο πιο γρήγορα, να αντιμετωπίζουμε φαινόμενα βίας. Από εκεί και πέρα προφανώς οτιδήποτε υπάρχει, οτιδήποτε καταγγέλλεται, είναι στην αρμοδιότητα των αρχών να το ελέγχει. Για την ιστορία, το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό στάδιο ολοκληρώθηκε με το Βόλο και τον Ολυμπιακό να έρχονται ισόπαλοι με σκορ 2-2. Με τους Ερυθρόλευκους να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία για τα δύο γκολ που ακυρώθηκαν, αλλά και τα τρία πέναλτι που ζήτησαν, αλλά δεν τους δόθηκαν. Στον Άριο Πάγο έχει κληθεί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κύριος Ευάγγελος Μαρινάκης, προκειμένου να ενημερώσει προσωπικά την εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τις καταγγελίες που έκανε περί εγκληματικής οργάνωσης με στόχο την εξόντωση της πειραϊκής ΠΑΕ. Η Λία Κοντοπούλου έχει πληροφορίες για τη συνάντηση. Λία. Αύριο το μεσημέρι, Νίκο, έχει οριστεί η συνάντηση του κυρίου Μαρινάκη με την κυρία Αδηλίνη στο γραφείο της στον Άριο Πάγο. Παρόν θα είναι και ο αντισαγγελέας του Αρίου Πάγου, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Οικονόμου. Σκοπός της συνάντησης αυτής, Νίκο, είναι να ενημερωθούν οι εισαγγελικές αρχές σε ανώτατο βαθμό σχετικά με τις καταγγελίες τις οποίες προέβη η ΠΑΕ Ολυμπιακός με τη χθεσινή της ανακοίνωση. Στις οποίες καταγγελίες και στην οποία ανακοίνωση η ΠΑΕ Ολυμπιακός, εκτός από καταγγελίες για εγκληματική οργάνωση που δρά στους κόλπους του ελληνικού ποδοσφαίρου με πρακτικές μαφίας, κάνει ονομαστικές αναφορές κατά συγκεκριμένων προσώπων, ενώ στρέφει τα βέλη της και κατά των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Αθλητισμού. Δεν παραλείπει μάλιστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός να εγκαλέσει και δικαστικούς λειτουργούς, κατηγορώντας τους για αδράνεια σε σχέση με φαινόμενα που υπάρχουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά να μιλήσει και για παρακράτος στο χώρο του ποδοσφαίρου. Για όλα αυτά, λοιπόν, έχει κληθεί ο κ. Μαρινάκης να ενημερώσει τις εισαγγελικές αρχές. Θυμίζουμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη, υπάρχει μια έρευνα ανοιχτή για το ποδόσφαιρο και τα κακώς κείμενα που έχουν καταγγείλει άλλοι παράγοντες ότι συμβαίνουν στο χώρο αυτό. Και δεν αποκλείεται τα όσα πει ο κύριος Μαρινάκης να συμπεριληφθούν και αυτά στην έρευνα που είναι ανοιχτή. Να ευχαριστήσουμε τη Λία Κοντοπούλου.